Χρυσορυχείο για τα κρατικά ταμεία αποτελεί το παλάτι του Μίνωα καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4 εκατομμύρια ευρώ λόγω κατακόρυφης αύξησης του εισιτήριου από τα 6 στα 15 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του Αρμόδιου Υπουργείου, τα έσοδα στι αρχαιότητε Κνόσου ξεπέρασαν τα 7.330.000 ευρώ από τι αρχέ του έτου μέχρι και τον Οκτώβριο, όταν πέρυσι δεν ξεπερνούσαν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και παρά το γεγονό ότι υπήρξε αύξηση επισκεπτών. Φέτο η επισκεψιμότητα ήταν λίγο πεσμένη, γύρω στο 8% αλλά με την αύξηση του εισιτηρίου από 1η Απριλίου αυξήθηκαν οι σπράξεις του Υπουργείου γύρω στο 150%. Οι μήνε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ήταν οι καλύτεροι μήνε σε εισπραξιμότητα και τι αρχαιότητε Κνωσού. Όπω εκτιμάται μάλιστα, τα συνολικά έσοδα μόνο από το παλάτι του Μίνωα μέχρι το τέλο του χρόνου θα αγγίξουν τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Τα παράπονα ευτυχώ από του ξένου ήταν ελάχιστα. Δυστυχώ Έλληνε πολλοί ερχόταν και φεύγανε. Δεν έμπαινε μέσα. Ερχόταν κόσμο, δεν έμπαινε μέσα. Δεν το απελύωναν τα 15 ευρώ. Αυτό ήταν, ήταν ακριβά. Το γεγονό είναι πάντω ότι όλη η Ευρώπη ζορίζεται. Ο κόσμο ζορίζεται. Δεν έχουν τα οικονομικά που είχαν. Δεν ξοδεύουν. Δεν υπάρχει χρήμα. Και αυτοί που κάνουν τον τουρισμό του πληρώνει το φιλόπτωχο ταμείο τη Γερμανία και έρχονται ίσα ίσα. Πάμε να δούμε και να φύγουμε. Αντιθέτω, μείωση στα έσοδά του κατέγραψαν κατά πέριξ αρχαιολογικών χώρων. Δηλαδή, πολύ κόσμο, λίγα χρήματα. Τα περισσότερα που αγοράζανε πλέον είναι πράγματα του μισού ευρώ και του ένα ευρώ. Ναι. Κάτι ε... παζάρια. καλά, αυτό δεν το συζητάμε. <laughs> Όχι απλώ παζάρια, σε ξεθεώνουν τα παζάρια. Και στο μουσείο να ανέβηκαν τα έσοδα, ίσω υπήρξαν άλλοι λόγοι. Να πάρουν ένα μπλουζάκι. Και κατά δεύτερο λόγο είναι από μια υποχρέωση που έχουν στην επιστροφή να πάρουν ένα σαπούνι κινέζικο. Και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έκανε τη διαφορά σε έσοδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 62.000 τον Ιούλιο του 2016 έναντι 29.329 τον Ιούλιο του 2015. Αντιθέτως, μείωση επισκεπτών καταγράφεται στη Φεστό. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, μόνο και το μήνα Ιούλιο οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 3.000 περίπου σε σύγκριση με το αντίστοιχο περισσινό χρονικό διάστημα. Η κρουαζιέρα έχει αυξηθεί, είχε αυξηθεί φέτος πολύ περισσότερο και από πέρσι και από την προηγούμενη χρονιά και γι' αυτό αυξηθήκαν και τα νούμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Παρά το ρεκόρ επισκεψιμότητα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, η καθώ έκλεισαν αρκετέ αίθουσε λόγω αποχώρηση των συμβασιούχων έχουν κλείσει τα αγάλματα και από πάνω δύο-τρει αίθουσε. Τέσσερι δηλαδή. Ναι. Απογοήτευση προκαλεί και η έλλειψη μόνιμου προσωπικού στι αρχαιότητε Κνωσού. Το μόνιμο προσωπικό ανέρχεται μόλι σε 13 άτομα, με το πρόβλημα να είναι έντονο τα τελευταία 4 χρόνια, οπότε έχουν αποχωρήσει 12 μόνιμοι, σύμφωνα με συνδικαλιστέ εργαζόμενου. Δυστυχώ η κεντρική υπηρεσία δεν πρόβλεψε για την γνωσό άτομα, μόνο ένα ημερήσιο και ένα νυχτερινό, και θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Σε επίπεδο χώρας καταγράφηκε η αύξηση επισκεπτών στα μουσεία σε αντίθεση με τους αρχαιολογικούς χώρους, με τις πράξεις να καταγράφουν και στις δύο περιπτώσεις κατά κόρυφη αύξηση, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ.